Κουτάβια μου, σήμερα είναι Halloween. Ο Κούπο είμαι. Αλήθεια, εγώ είμαι, το ξέρω, δεν φαίνεται, αλλά είμαι εγώ. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία που μου συνέβη πέρσι το Halloween. Ήταν 31 Οκτωβρίου. Η μαμά είχε αδειάσει μια κολοκύθα και την είχε κάνει καλαθάκι για να μπαίνουν μέσα λιχουδιές. Τις λιχουδιές τις είχε βάλει στην πόρτα να περνάνε τα κουτάβια να παίρνουν από το καθένα από μία. Εγώ λοιπόν εκείνη τη μέρα είχα δουλειές πολλές να κάνω και βγήκα από το σπίτι πολλές φορές. Βγήκα την πρώτη φορά, είδα το καλαθάκι, η μαμά μου είχε πει μην πάρεις λιχουδιά Κούπο. Εγώ όμως δεν άντεξα. Πήρα μια λιχουδιά. Όταν γύρισα, η κολοκύθα όμως είχε αλλάξει πρόσωπο. Τα μάτια της είχαν γίνει πιο μεγάλα και πιο τρομακτικά. Η μύτη της είχε μικρύνει και τα δόντια της είχαν γίνει πιο κοφτερά. Καθώς πήγα να μπω στο σπίτι, ακούω μια φωνή να λέει «Έφαγες πολλές λιχουδιές». Γύρισα πίσω, δεν είδα τίποτα. Και έτσι μπήκαμε στο σπίτι. Μετά από λίγο φυσικά, αλλά εντάξει, ήταν η φαντασία μου. Ξαναπήγα για τη δεύτερη δουλειά που είχα. Πέρασα το καλαθάκι, κολοκύθα. Πήρα και έφαγα μια λιχουδιά. Η αλήθεια είναι ότι πήρα δύο λιχουδιές. Τη μία την έβαλα στα σακίδια μου και την έφαγα πιο μετά. Όταν γύρισα, η κολοκύθα είχε αλλάξει πάλι όψη. Τα μάτια της ακόμα πιο τρομακτικά. Η μύτη της πιο μικρή και τα δόντια της πιο κοφτερά. Πέρασα από δίπλα της και άκουσα μια φωνή να λέει «Έχεις φάει πολλές λιχουδιές». Πετάχτηκα και τρέξαμε στο σπίτι. Δεν ήταν κανείς όμως έξω. Το βράδυ λοιπόν που πήγα για trick or treat και εγώ θέλω τις λιχουδιές μου. Πέρασα από την κολοκύθα μας, την κοίταξα. Δεν έβγαλε κύφ. Έτσι άπλωσα το πατουσάκι μου και άρπαξα άλλες τρεις λιχουδιές. Έτρεξα για το trick or treat. Όταν γύρισα στο μαχόπονο, η κολοκύθα είχε αλλάξει πάλι όψη. Ήταν πολύ τρομακτική αυτή τη φορά. Τα μάτια της ήταν τεράστια. Η μύτη της πολύ μικρή και τα δόντια της πολύ κοφτερά. Πέρασα από δίπλα τρέχοντας. Άκουσα. Έχεις φάει πολλές λιχουδιές. Εκείνη τη στιγμή έτρεξα στη μαμά μου γρήγορα. Και φώναζα, μαμά συγγνώμη, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Ξαφνικά ξύπνησα στην αγκαλιά της μαμάς μου, η οποία μου λέει «Καλημέρα κουταβάκι, Happy Halloween». Εγώ η αλήθεια είναι ότι ηρέμησα ξαφνικά και έτσι πήρα το καλαθάκι μου να πάω trick or treat. Όταν βγήκα έξω όμως, ακούω μια φωνή να λέει «Έχεις φάει πολλές λιχουδιές». Κοίταξα σιγά σιγά αριστερά και είδα στο κατώφλι μας την κολοκύθα με τις λιχουδιές μέσα να με κοιτάει. Τρομάξετε! Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Καλό Halloween να έχετε! Να προσέχετε κουτάβια μου και να μην φάτε πολλές λιχουδιές σήμερα!